Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αλλαγή των ιδιωτήτων αλληλεπίδρασης ενός αντικειμένου. Την πρώτη διαφάνεια, η λέξη Test for You είναι μια υπερσύνδεση με τη χρήση της οποίας μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα rebetiko.gr. Αυτό ασφαλώς είναι λάθος. Το σωστό είναι η υπερσύνδεση να παραπέμπει στην ιστοσελίδα www.testforyou.gr. Ας δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ιδιότητα της σύνδεσης αυτής, ώστε κάνοντας κλικ να μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα www.testforyou.gr. Επιλέγουμε την λέξη και κάνουμε δεξί κλικ πάνω της. Επιλέγουμε επεξεργασία υπερσύνδεσης. Αλλάζουμε τη διεύθυνση. Διαγράφουμε τη λέξη rebetiko και πληκτρολογούμε Test for You. Εάν πατούσαμε το κουμπί Κατάργηση σύνδεσης, θα καταργούσαμε την σύνδεση της λέξης Test for You. Πατάμε το κουμπί OK. Η λέξη τώρα συνδέεται με την ιστοσελίδα testforyou.gr. Ας δούμε μία ακόμα αλλαγή αλληλεπίδρασης ενός αντικειμένου. Στην δεύτερη διαφάνεια, τα τρία πλαίσια κειμένου είναι υπερσυνδέσεις με τις οποίες μεταβαίνουμε στις αντίστοιχες διαφάνειες. Κάνοντας κλικ στο κείμενο Super Computer, μεταβαίνουμε στην διαφάνεια με τίτλο Super Computer. Κάνοντας κλικ στο κείμενο Mainframe, μεταβαίνουμε στην διαφάνεια με τίτλο Mainframe. Και αν κάνουμε κλικ στο κείμενο Mini Computer, μεταβαίνουμε στην διαφάνεια με τίτλο Mini Computer. Ας το δούμε και στην διάρκεια της προβολής της παρουσίασης. Κάνουμε κλικ στα κείμενα και όπως μπορούμε να δούμε, μεταβαίνουμε στις αντίστοιχες διαφάνειες. Παρατηρούμε όμως πως το πλαίσιο κειμένου Mini Computer, αντί να μας μεταφέρει στην διαφάνεια Mini Computer, μας μεταφέρει στην πρώτη διαφάνεια. Ας δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την σύνδεση αυτή. Επιλέγουμε το κείμενο και κάνουμε δεξί κλικ πάνω του. Επιλέγουμε επεξεργασία υπερσύνδεσης. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε με ποια διαφάνεια θέλουμε να συνδεθεί. Πρώτη, τελευταία, επόμενη, προηγούμενη. Εμείς όμως θέλουμε με την διαφάνεια με τίτλο Mini Computer. Είναι η πέμπτη, την επιλέγουμε και την βλέπουμε στα δεξιά σε προεπισκόπηση. Πατάμε το κουμπί OK. Πατάμε το κουμπί F5 για να δούμε εάν εφαρμόστηκαν οι αλλαγές μας. Στην πρώτη διαφάνεια κάνουμε κλικ στην υπερσύνδεση Test for You. Ανοίγει ο Explorer και μας μεταφέρει στον δικτυακό τόπο του Test for You. Κλείνουμε τον Explorer. Μεταβαίνουμε στην επόμενη διαφάνεια. Κάνουμε κλικ στο κείμενο Mini Computer. Και μεταβαίνουμε στην αντίστοιχη διαφάνεια με τίτλο Mini Computer.